με κενά και παραλήψεις για μικρές επιχειρήσεις που αν και επλήγησαν από την πανδημία δεν προβλέπεται να λάβουν επιχορήγηση, αλλά και με ωφέλη για έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που κατέγραψαν σημαντική απώλεια τζίρου τον καιρό της πανδημίας, αρχίζει τις επόμενες ημέρες η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα των 50 εκατομμυρίων ευρώ που θα διαθέσει η Περιφέρεια Κρήτης. Προφανώς το πρόγραμμα αυτό δίνει μια ανάσα σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κρήτης. Εγώ υπολογίζω ότι μπορεί να έχουμε και πάνω από 2.500 επιχειρήσεις, οι οποίες με βάση το δεδομένο προϋπολογισμό μπορούν να επωφεληθούν. Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημιές λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την εκταμείευση ζητάει μεν φορολογική ενημερότητα, αλλά δεν ζητάει ασφαλιστική ενημερότητα. Άρα, πολλές επιχειρήσεις που κινδυνεύανε να απενταθούν θα βοηθηθούν. Είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων φαίνεται να είναι οι περισσότερο ωφελημένοι, ενώ υπάρχουν κλάδοι όπως των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ιδιοκτητών εποχιακών καταστημάτων τροφίμων που δεν εντάσσονται καν στο πρόγραμμα. 50 εκατομμύρια για τις χιλιάδες επιχειρήσεις της Κρήτης που θα κάνουν αίτηση δεν είναι αρκετά και είναι άλλο ένα κομμάτι που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα. Σε ενόχληση, ερώτημα της Περιφέρειας ή της Διαχειριστικής Αρχής, αν μπορούσαμε να είχαμε μια ευελιξία σαν Περιφέρεια με βάση τις ιδιαιτερότητες, που θα ήταν και το σωστό κατά τη γνώμη μου, να είχαμε προσθήκη κάποιων ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνονται, η απάντηση ήταν αρνητική. Θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε ΚΑΔ, όχι να προσθέσουμε. Αν και χαρακτηρίζεται ως ένα χρήσιμο εργαλείο για να αποτραπούν εκατοντάδες λουκέτα, το πρόγραμμα επιχορήγησης παρουσιάζει αδυναμίες και στο κομμάτι των κριτηρίων. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που το 2019 δήλωσε 180 ευρώ και το 2020 δήλωσε μηδενικό τζίρο καταγράφοντας πτώση 100% έχει 90 μόρια. Μια άλλη επιχείρηση που το 2019 είχε ετήσιο τζίρο 500.000 ευρώ και το 2020 έπεσε στις 200.000 συμπληρώνει λιγότερα μόρια. Άρα εδώ έχουμε μία αδικία η οποία ναι μεν το σύστημα είναι αυτόματο και βασίζεται σε ποσοστά, αλλά θα πρέπει να γίνονται κάποιες διευκρινήσεις έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ανάλογες περιπτώσεις. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ηλεκτρονικά από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου. Δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξουν τροποποιήσεις, καθώς ήδη διατυπώνονται αιτήματα για αύξηση του ποσού του προγράμματος και διεύρυνση των ΚΑΔ.